Με μια ευνηδιαστική ανακοίνωση εξώδικο που έστειλε η εταιρεία προς το Σωματείο Εργαζομένων της πρώην Κόντι, ανακοινώθηκαν οι προθέσεις της ότι θα αναστείλει την παραγωγική λειτουργία του εργοστασίου και των πωλήσεων και αυτόματα την απόλυση του προσωπικού στο τέλος του ερχόμενου Οκτωβρίου με το λόγο της κρίσης στην εγχώρια αγορά. Ουσιαστικά η απόφαση της εταιρείας είναι εις βάρος των 85 εργαζομένων και των οικογενειών τους. Να σημειώσουμε ωστόσο πως η εταιρεία κοινοποίησε την απόφασή της με εξώδικο στον πρόεδρο των εργαζομένων περίοδο που το εργοστάσιο παρέμεινε κλειστό, όπως γίνεται κάθε χρόνο λόγω καλοκαιρινών διακοπών. Αυτό που φαίνεται στην ουσία είναι ότι η εταιρεία πάβει όλη την παραγωγική της δραστηριότητα και απλώς κρατεί το εργοστάσιο σε μια λειτουργία έτσι, το να υπάρχει μόνο ένα κτίριο. Δεν ξέρουμε ποιοι είναι οι σκοποί της εταιρείας. Το μόνο που μπορούμε να πούμε ότι την Παρασκευή υπάρχει πάλι συνάντηση με το Σωματείο. Δεν ανοίγουν άλλο τα χαρτιά η συγκεκριμένη εταιρεία για τι ακριβώς θέλει. Από εκεί και πέρα η συνάντηση της Παρασκευής νομίζω ότι θα δείξει πολλά. Ουσιαστικά από εδώ και μπρος το εργοστάσιο θα παραμείνει κλειστό και υπάρχουν πληροφορίες πως η διοίκηση του ομίλου ζητά μέσα σε ένα μήνα να αποχωρήσει όλο το προσωπικό, να σταματήσει η παραγωγική λειτουργία του εργοστασίου και από τους 85 εργαζόμενους να μείνουν μόνο 15 συντηρητές, το τμήμα λογιστηρίου και το γραφείο προσωπικού. Εδώ και την τελευταία πενταετία δυστυχώς οι εργαζόμενοι είναι αποδέκτες μιας μεγάλης μείωσης, δηλαδή ένα μεγάλο διωγμό του εργατικού δυναμικού. Έχει μειωθεί το προσωπικό περίπου στα 80 άτομα και προχθές κοινοποίησε έγγραφο η εταιρεία στο Σωματείο, το οποίο θέλουν να, στην ουσία να διώξουν περίπου 60 με 70 εργαζόμενους από την εταιρεία μέχρι τέλη Σεπτεμβρίου και να μείνουν ένα ποσό των αριθμών ατόμων περίπου στα 15 άτομα για να παραμείνουν να συντηρούν τα μηχανήματα, ένα κομμάτι από το τμήμα του λογιστηρίου και γενικώς από τα γραφεία.